Έχουμε ρεπορτάζ. Καλημέρα, φίλε. Ευχαριστώ καταρχάς τον Πάνο για το ωραίο σποτ με το οποίο υποδέχτηκε. Ήταν ακριβώς ό,τι πρέπει τώρα για το πρωινό. Στο μεταξύ ήρθε το πρωινό, οπότε... Ωραία, ωραία, ωραία. Νομίζω όλα συνδυάζονται άριστα. Καταρχάς πώς πέρασε το γάμο, θέλω να μας πεις. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίος, κριτικός γάμος. Κατάλαβα. Είναι ένας πολύ φίλος μου. Χάρη στον Αραούχο και στον Πίτα ήρθα. Γιατί αλλιώς την ώρα του γάμου θα παίζαμε γύρω παλίκ. Σωστό. Πανηγυρίστηκε και εδώ το γκολ στην Ιεράπετρα, να πω, από το γαμπρό. Από αγκτζίδες και εμείς, έτσι. Ναι. Η Νύφη είναι Παναθηναϊκός από ό,τι γνωρίζω. Okay. Όπως και όλα τα ΣΟΗ. Ναι. Είχαμε κάποιες συζητήσεις έτσι και χθες, εντό της νέας σεζόν. Σε καλό κλίμα. Α, σε καλό κλίμα, αυτό είναι καλό. Σε πολύ καλό. Ναι, μπράβο, πολύ μπράβο, καλό. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, τώρα να πούμε για την ΑΕΚ ότι αύριο είναι ο αγώνας με τον Πανσεραϊκό. Περιμένουμε εκταμένο ρωτέισον. Να πούμε για τον Γκαρσία. Επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα ότι δεν θα παίξει στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Αντβέρπ. Ότι, okay, δεν είναι. Από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που είναι ένα τράβηγμα, δηλαδή μια, ας πούμε, πρώτου βαθμού θλάση, έτσι λένε τα τραβήγματα, κάτι όχι σοβαρό δηλαδή, αλλά θέλει μια εβδομάδα, είναι πολύ ωριακό, πιθανόν όντως να μην αγωνιστεί, να προφυλαχτεί, να μην ξεκινήσει βασικός. Mm-hmm. Αυτό είναι από την πρώτη στιγμή δεδομένο, αλλά νομίζω ότι καλό θα είναι να περιμένουμε. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Οι άνθρωποι που χειρίζονται τους ποδοσφαιριστές, ενώ χειρίζονται. Το ιατρικό επιτελείο, το τμήμα αποκατάστασης, οι φυσιοθεραπευτές. Ναι. Ξέρουν, έχουν κώδικα επικοινωνίας με τους παίχτες. Θα καταλάβουν αν είναι επικίνδυνο ή όχι και θα δώσουν το πράσινο φως ή όχι πριν το μάτς. Ακριβώς. Δεν είναι αρχικά ζευγάρι. Αν δεν προλάβει και αυτό το μάτς, μετά θα έχει την άνεση, νομίζω, να εκμεταλλευτεί και τη διακοπή των εθνικών ομάδων, δηλαδή να μην αγωνιστεί και στον αγώνα του Βόλου και μετά να εμπιστεύσει χωρίς κανένα θέμα. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε μέχρι Τετάρτη. Είναι σημαντικό το αν θα παίξει ο Γκαρσία. Απ' την άλλη, μπορεί με ένα διαφορετικό δίδυμο για ένα παιχνίδι, κάποιες φορές, ξέρεις, να μην μπορείς ο αντίπαλος να προσαρμοστεί και να... Επειδή στο πρώτο μας πράγματι είχε τεράστιο πρόβλημα για την Βέρμα τον Γκαρσία, στο διάστημα που έλαβε να παίξει. Νομίζω ότι θα ετοιμαστεί για δύο πράγματα. Δεν ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να βγει και σε καλό. Μιλάω πάντα για ένα παιχνίδι, έτσι, γιατί ο Γκαρσία παραμένει ο πιο επιτρεπτικός παίκτης της ΑΕΚ. Τώρα για αύριο θα έχουμε εκτεταμένο rotation. Περιμένω με αγωνία, θα πω, την αποστολή, να δω ποιοι θα μείνουν έξω και να δω και ποιοι θα είναι μέσα, γιατί δεν ξέρουμε πού μπορεί να καταλήξει. Δηλαδή, αν αλλάξει για παράδειγμα και τα δύο center back, μία λύση υπάρχει, μόνο να παίξει ο Γκεμπόα. Ήταν και στην προετοιμασία, είναι παίξει σε ΑΕΚ Β, θα παίξει και παιχνίδια στην ΑΕΚ Β. Έχει γίνει συνεννόηση πάνω σε αυτό και όχι μόνο για τον Γκεμπόα και για άλλους παίχτες, ότι όταν δεν είναι αποστολή με την πρώτη ομάδα θα πηγαίνει και να παίζει κανονικά. Το θέλει και ο Αλμέιδα αυτό. Έχει επικοινωνία συνεχή με την ΑΕΚ Β ο Αλμέιδα. Εντάξει, πέρυσι ήταν μια χρονιά προσαρμογής, αλλά φέτος ασχολείται αρκετά με την ΑΕΚ Β και με τον τρόπο που θα παίζει. Και με παίχτες που είναι μεταξύ Β και Α ομάδας και θέλει να αγωνίζεται εκεί. Όμως να δούμε τώρα με το Πανσεραϊκό που είναι το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με Ευρώπη μπροστά και πίσω, που είναι κάτι που στη συνέχεια πρώτα θέλω. Παιχνίδι σάντουιτς. Σε ό,τι όμιλο παίξει η ΑΕΚ δεν θα υπάρχει αυτό, είτε στο Champions League είτε στο Europa. Τώρα είναι όμως τα προβληματικά. Οπότε πιστεύω ότι αύριο ίσως δούμε και το πιο εκτεταμένο rotation. Γιατί είναι και αρχή σεζόν και δεν έχουν παίξει καθόλου κάποιοι παίχτες. Σε κάθε παιχνίδι είναι τόσο κρίσιμα τα μάτς που παίζουν αυτοί που θεωρεί ο Αλμέιδα ότι είναι οι 11 που πρέπει να αγωνίζονται. Χθες κατά λάθος είπα για τον Ρότα, εννοείται ότι είναι τιμωρημένος από πέρυσι από το τελικό του συμπέλεγμα από πολύ του. Είπαμε και για τον Πόνσε ότι δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή, που θα ήταν και γι' αυτό έτσι μια ευκαιρία να ξεκινήσει αύριο ένα παιχνίδι. Για να μπει πιο πολύ στην ομάδα, στο ρυθμό της ομάδας. Εκεί νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, ο Παφέρ θα αγωνιστεί. Και να δούμε τι επιλογές θα γίνουν για τις... Δηλαδή να δούμε αν θα παίξει δεξιμπάκο σε τυπέ ή θα κάνει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Πιστεύω ο Μοχαμάντη θα αγωνιστεί, ο Μίτογλου θα παίξει σίγουρα. Στο κέντρο Γαλανόπουλο Μάνταλο το βλέπω το πιο πιθανό δίδυμο. Και από εκεί και πέρα τώρα για τις θέσεις μπροστά, νομίζω ότι ο Πιζάρο
θα ντεμπουτάρει ως βασικός. Ναι. Ναι, θα παίξει το πρώτο παιχνίδι ως βασικός. Ο Τσούμπερ πιστεύω θα πάρει ανάσες. Ο Γκαρσία δεν παίζει. Και να δούμε εκεί τώρα... Νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος αν ο Αραούχο θα παίξει βασικός σε αυτό το μάτσο. Θα ήταν ίσως μια ευκαιρία, αλλά δεν ξέρω αν είναι 100% έτοιμος. Να παίξει, λες, στη θέση Αλμέιδα ή βασικός επιθετικός? Όχι, να παίξει ο Φανφέρ και από πίσω Αραούχο. Απλά δεν το... Εκεί που παίζει δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι, γιατί νομίζω ότι την Τετάρτη, και αν τελικά δεν καταφέρει να ξεκινήσει ο Γκαρσία, εκεί μπορεί να δούμε τον Αραούχο. Να δούμε δηλαδή το δίδυμο Αραούχο Τσούμπερ που το είχαμε δει και πέρυσι, οπότε λοιπόν Γκαρσία... Α, να το δούμε κορυφίλες, ε. Ναι, ή όχι, ή το Τσούμπερ κορυφή. Ή όπως παίζανε τέλος πάντων και πέρυσι. Αυτά, εντάξει. Αυτά για αύριο, έχουν βγει τα εισιτήρια, πάνε καλά από ό,τι γνωρίζω. Για την Τετάρτη εννοείται ότι γίνεται χαμός. Εντάξει. Όχι, οι λόγοι για τα αυριανά εισιτήρια. Γιατί θα υπάρχει άδεια θέση? Εντάξει, θα δούμε. Πιστεύω ότι θα είναι και ταινία, είναι και ευκαιρία έτσι για τον κόσμο να δει το παιχνίδι. Διότι για αυτούς που δεν προλαβαίνουν να βρουν εισιτήρια για τα ευρωπαϊκά. Είναι 9:30 το βράδυ, στη Φιλαδέλφεια μια χαρά θα είναι. Σαββατάκι είναι, καλοκαιράκι είναι. Ναι. Μια χαρά. Ωραία. Παιδιά, αυτά. Ωραία, Κώστα μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι στο δύσκολο σημερινό έργο σας. Εντάξει, είναι λίγο... Και καλή επιτυχία σε αυτούς που μπήκαν στην κλήρωση. Καλά. Και μας ρίξαν το τηλεφωνικό κέντρο. Μας το κάψανε, δεν μας το ρίξανε. Παρότι μας το κάψανε, τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Έτσι. Σε μια άλλη μια ένδειξη έτσι καλού, πώς θα πω, αθλητικού πνεύματος εν ώψη της νέας σεζόν. Ωραία. Αυτά. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.